Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι τουριστικές περιοχές της Κρήτης που καρδιοχτυπούν περιμένοντας τη Βρετανία να ανακοινώσει τη νέα αναθεωρημένη επιδημιολογική της λίστα, στην οποία η χώρα πρέπει να είναι πράσινη. Μιλάμε για μια ισοπαίδωση, πραγματική ισοπαίδωση. Ένας οδοστρωτήρας περνάει αυτή τη στιγμή πάνω από τα κεφάλια μας. Άμα δεν έρθουν οι τουρίστες, τέλος. Τώρα πεινάμε εμείς. Δεν έχουμε τουρισμό, δεν έχουμε... τρέχουν τα νίκια, τρέχουν τα έξοδα. Φύγανε οι Εγγλέζοι από το Δήμο Χερσονήσου, τέλος. Μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες έχουν ακυρώσει όλα τα τουριστικά πακέτα που είχαν προορισμό την Κρήτη μέχρι τουλάχιστον τις 15 Ιουνίου, με τους επαγγελματίες να βλέπουν τον προγραμματισμό τους να τεινάζεται στον αέρα. Κρατήσεις δεν υπάρχουν, κίνηση δεν υπάρχει και από εκεί και ύστερα προσδοκούμε στο πράσινο διαβατήριο, ούτως ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Ενώ εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το απεσιόδοξο σενάριο, δηλαδή να πάμε και χειρότερα από πέρσι. Δεν είναι μόνο ότι είμαστε εμείς πορτοκαλί, κόκκινοι κτλ. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα από πίσω που δεν θέλει, λόγω του Brexit, δεν θέλει αυτή τη στιγμή οι πολίτες να φεύγουν από την Αγγλία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει πολιτική πίεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πρασινίσουμε. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι γενικά του Ευρωπαϊκού Νότου. Η Βρετανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά τους Γερμανούς για τον τουρισμό της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2019, 3,5 εκατομμύρια Βρετανοί είχαν έρθει στη χώρα μας τους καλοκαιρινούς μήνες, με τα έσοδα από αυτή την αγορά να αγγίζουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ έχω ένα κέντρο διασκέδασης και είναι τα τελευταία δύο χρόνια έχει δουλέψει 27 μέρες. Τα έξοδά μου όμως τρέχουν για 24 μήνες και έχω δουλέψει 27 μέρες. Το ότι δεν πρασίνησε η Ελλάδα, θα κλείσουν τις επόμενες μέρες, θα κλείσει όλος ο παραλιακός. Και έχουμε ένα κέντρο διασκέδασης που ήταν ανοιχτό 30 χρόνια. Αυτοί λοιπόν μαζί με τους Ρώσους θα κάναν τη διαφορά και πιθανόν να πιάναμε το 40 με 45%. Αν δεν ανοίξουν αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση να το πιάσουμε. Γιατί διαλέξατε την Κρήτη και τα μάλια για διακοπές? Ακούσαμε ότι είναι ένα πολύ διασκεδαστικό νησί με πάρα πολλές δραστηριότητες για τους νέους ταξιδιώτες και γι' αυτό αποφασίσαμε να έρθουμε στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής περνάμε τέλεια. Είναι οι διακοπές σας όπως πιστεύατε πως θα είναι? Γενικά καλά, αλλά τα κλαμπ είναι κλειστά και αυτό είναι κάπως λυπηρό. Σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει. Εκεί που υπάρχουν όμιλοι με περισσότερα του ενός ξενοδοχείου, έχουν ανοίξει ένα από όλα. Αυτό όμως δεν μας παρηγορεί, γιατί υπάρχει το προσωπικό το οποίο περιμένει. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το προσωπικό και από εκεί και ύστερα και οι πληρότητες είναι πολύ χαμηλές. Το άνοιγμα το κανονικό θα είναι 1η Ιουλίου. Από τότε θα περιμένουμε κόσμο, θα δείτε και επειδή θα ανοίξουν και οι άλλες αγορές, και η Ολλανδία και η Ρωσία, θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι Βρετανοί που δεν πτωούνται από τα μοριακά τεστ και τη δεκαήμερη καραντίνα που τους επιβάλλει η κυβέρνησή τους, αφού όπως λένε οι ομορφιές του νησιού αποζημιώνουν. Πώς φτάσατε εδώ? Ήταν δύσκολο, αλλά να ορίστε, είμαστε εδώ και δεν πάμε πίσω. Οι πολίτες της Βρετανίας θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα? Ναι, φυσικά. Ο Μπόρις πρέπει να πρασινίσει την Ελλάδα. Μας αγχώνει όλους. Μετά από όλα όσα περάσαμε, χρειαζόμαστε τις διακοπές να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Παράθυρο αισιοδοξίας πάντως αφήνει η νέα αναθεωρημένη ταξιδιωτική οδηγία του Γραφείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, που συμβουλεύει μεν τους Βρετανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν προς την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων και των Βαλεαρίδων νήσων, αλλά εξαιρεί τα Κανάρια νησιά. Η απόφαση αυτή φαίνεται πως ανοίγει το δρόμο για την Ελλάδα με την πρέσβυρα του Ηνωμένου Βασιλείου στη χώρα μας, Kate Smith, να συμφωνεί πως η Ελλάδα σύντομα θα γίνει πράσινη. Εμένα η πληροφόρησή μου είναι ότι στην επόμενη αξιολόγηση, γύρω στις 22 του μήνα που είναι, θα μας ανοίξουν 24 με 25 του Ιουνίου θα μας ανοίξει η Αγγλία. Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνά από το χέρι μας, ώστε να πρασινίσουμε το συντομότερο.